Ε, και αυτές οι αντιπαραθέσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Οδήγησαν τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να πει ότι εσεί ήσασταν πάρα πολύ καλοί σήμερα, γιατί ήταν η δικηγορική σα πελατεία των γνωστών αγνώστων. Το ξέρετε ότι το είπε αυτό. Όχι, δεν Επί... το ξέρω, αλλά ε, είναι τόσο λαλίστατο πραγματικά και ο κύριο Μητσοτάκη και πάρα πολλοί άλλοι βουλευτέ τη ε, Νέα Δημοκρατία του ε, ποταμιού του Πασόκ που πραγματικά εμπλουτίζω τη γνώση μου και την ενημέρωση. Τώρα, πέστε μου, γιατί ε, του βάλατε όλου απέναντι στην τελευταία συζήτηση. Τη Δευτέρα, όπου ο Πρωθυπουργό θέλει να ενημερώσει το Σώμα ε, για τις διαπραγματεύσει. να Σώμα, με συγχωρείτε, γιατί ξέρετε με αφορμή και την στοχοποίηση και επίθεση στον κύριο Κατρούγκαλο που γίνεται με βάση τη δικηγορική του ιδιότητα, ε, θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι πελάτη μου και δεν έχει υπάρξει εντολέ μου κανένα από του ανθρώπου που βρίσκονται σε απεργία πείνα. Ε, Επομένω, μάλλον κάντε. για άλλη μια Καλά. φορά είναι πάρα πληροφορημένο ο κύριο Μητσοτάκη και θα του θυμίσω ότι επειδή προέβησε μια παρόμοια δήλωση όντα υπουργό, με εξώδικο τον κάλεσα να διευκρινίσει ποιου εννοεί. Και, παρα... και περιμένω να απαντήσει ποιου εννοεί γιατί όποιο ε, σπερμολογεί και κοπρολογή, να. πρέπει να έχει το θάρρο των λεγόμενων του ωραίο και πρέπει αυτό. να διευκρινίζεται. Κοπρολογεί ωραίο ρήμα. Τι εννοεί? <laughs> Κυρία Κωνσταντοπούλου, ομολογώ ότι είστε αντάξια τη μέχρι τώρα παρουσία σα. Λοιπόν, ο κύριο Μητσουδάκη καλείται να δώσει εξηγήσει για ποιου ακριβώ μιλούσε όταν έλεγε ότι είναι πελάτε σα. Αλλά να δούμε τι γίνεται μέσα στη Βουλή και τι έγινε και το τελευταίο διήμερο. Στη συζήτηση που προκάλεσε ο Πρωθυπουργό για να ενημερώσει το σώμα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, τελικά. Άσχετα με το τι υπόθηκε και πόσοι μπορεί να έμειναν ευχαριστημένοι από τις πληροφορίες, όλα καλύφθηκαν μέσα από τις αντιπαραθέσεις που υπήρξαν από εσά πάλι και από τον αρχηγό με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και με του υπόλοιπου αρχηγού των κομμάτων. Τι έγινε εκεί, για ποιο λόγο έγινε αυτή η αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά, για ποιο λόγο του, του επιτεθήκατε λέγοντα του ότι είναι ρατσιστή. Επειδή είπε τη φράση, την άκουσα και εγώ, ότι εγώ θα σας μιλήσω ευθέως και αντρίκια. Όχι, δεν, το Αντρικά πράγματα είπε. Όχι, όχι. Το, 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 το ότι είναι τη αντρική. Ότι είναι γαραμής, σεξισμός. Ναι. Είχε να κάνει τον ανακαλέσατε. τον Ότι ναι. επέμεινε να επαναλαμβάνει. Ε, είναι ο, ο κ. Σαμαρά. Τι να πει. <laughs> ναι, είπε, δε, εγώ είμαι τη αντρική. Δεν του κάνετε παρατήρηση ε, ακριβώ εκείνη την ώρα. Του κάνετε Γιατί... το παρατήρηση όμω. Εκείνη τη στιγμή. Σας ναι, ακούστε. Ε, το τι πρότυπα να παράγουμε μέσα ναι. από τον δημόσιο λόγο μα είναι κάτι που μα αφορά και μα επιφορτίζει με ευθύνη το η αναφορά μου σε ρατσισμό, όμως, και απορώ πως αυτό παρασιωπήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν για το, τους λάθρομετανάστες. Ήταν για την επίμονη επανάληψη Να. της λέξης λάθρομετανάστης ε, και για την επίμονη διατύπωση εκφράσεων για τις οποίες Να. ο κύριο Αμαράς έχει στυλιτευθεί. Όντα Πρωθυπουργό από τον αρμόδιο Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα mm. του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τον κύριο Μούσνιεξ, έχει καταγραφεί και είναι όνειρο για τη χώρα μα ότι επιτελεί τη κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Δένδια, καταφέρονταν κατά των μεταναστών και των προσφύγων mm. με άκρο ρατσιστικό λοιπόν, τρόπο. Λοιπόν, εδώ θέλω να σα βάλω δύο ζητήματα. Το ένα είναι σε ό,τι αφορά το σεξισμό, που είπε αντρίκια πράγματα κτλ δικαίωμά του. Εσείς ως πρόεδρος, γιατί εκείνος θέλει να είναι σεξιστής. Εσείς γιατί από την έδρα παρεμβαίνετε και του κάνετε παρατήρηση. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα Σε ό,τι αφορά πω, το θέμα... Σε ό,τι αφορά το θέμα των λαθρομεταναστών και πάλι Φωρθέστε. θα μπορούσε... Να σας κάνω και εσά παρατήρηση, αλλά εντάξει, ε, τώρα μο... να... Δεν πειράζει, κάντε μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δέχομαι παρατηρήσεις και ανταπεξέρχομαι άνετα. Ε, Κοιτάξτε να δείτε, ε, κάποιο μπορεί να έχει πολιτική ιδεολογία που να την εκφράζει έτσι και μέσα σε αυτή τη Βουλή. Υπάρχουν πολλοί οι Σωστό οποίοι έχουν... Ακραίε ιδεολογίε. Καταρχήν, ο κυβερνητικό σα εταίρο. Οι Ανέλο μιλούν με σαφήνεια περί λαθρομεταναστών. Δεν μιλάω βεβαίω για τη Χρυσή Αυγή, όπου εκεί δεν μιλούν απλώ περί λαθρομεταναστών, αλλά δολοφονούν λαθρομετανάστες. Οπότε εσεί, γιατί κάνετε αυτή την παρατήρηση από τη στιγμή που κάποιο έχει αυτή την ορολογία και προφανώ το εννοεί κάπω και σαν πολιτικό ε, περίγραμμα. Θα σας πω, λοιπόν, όπως σας είπα ε, για αυτού του τύπου της διατυπώσεις έχει ελεγχθεί και στηλιτευθεί ο κύριος Σαμαρά όντας πρωθυπουργός για δηλώσεις που έκανε ήδη από τον Νοέμβριο με του 2012. Με επιμένετε 12. όμως τώρα Πιτρέψτε. στον κύριο Σαμαρά. Για εγώ σας είπα ότι αυτή ακριβώς την ίδια τοποθέτηση την έχει ο κυβερνητικός σας εταίρος. εγώ όποιον, θέλω να σας δω να το λέτε στον έχει. κύριο Καμένο αυτό. Δεν έχει διατυπώσει αυτή Δεν την ναι, συνέχεια έκφραση Συνέχεια το λέει περί λαθρομεταναστών, συνέχεια και μιλάνε. Και κανένας εκ των βουλευτών. Σε αυτή την περίοδο και θέλω να σας πω και το εξή. Η έκφραση mm που υποβιβάζει μια ανθρώπινη ύπαρξη σε αντικείμενο και μάλιστα λαθρέο είναι μια ακραία υποτιμητική για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών Έτσι είναι και συμφωνώ μαζί σας. Εσείς ως πρόεδρος, ο της πρόεδρος Βουλής, πρόεδρος της Βουλής έχετε λοιπόν, δουλειά να διορθώνετε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος της Βουλής και η πρόεδρος της Βουλής έχει υποχρέωση να διαφυλάσει από τη μία πλευρά την ελευθερία έκφραση όλων ναι. και από την άλλη πλευρά τον, το μέτρο των εκφράσεων και τον σεβασμό. Τη αξιοπρέπεια όλων. Υπ' αυτήν την έννοια, θα ακούσατε χτε ότι είπα ότι πολλέ φορέ δοκιμάζεται η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εν σχέση με τι σεξιστικέ εκφράσει τώρα που και αυτό με ρωτήσατε, από ναι, πού αυτό... αριόμενη ναι, ε, και τι σας έκανα αφορά. την παραπομπή. Ναι, την παραπομπή. Μπορεί να είναι σεξιστή. Ναι, ναι, να σα πω, ε, όχι. Τα δικαιώματα ξέρετε, έχουν ναι. τα όρια του στι ελευθερίε των άλλων. Και ναι, Και σχέση... που, εδώ πού είναι η ανελευθερία και των εν άλλων. Εν σχέση λοιπόν με τις εξιστικές διατυπώσεις, ναι. υπάρχουν πλήστες αποφάσεις και του Ευρωκοινοβουλίου και των αρμοδίων επιτροπών ισότητας και της Επιτροπής της ίδιας της Βουλής για την ισότητα που ακριβώς θέτουν ναι. τα όρια. Από να. εκεί και πέρα προφανώς δεν θα, ε, δεν θα μετερχόμουν κάποια τιμωρία για τον κύριο Σαμαρά και ήδη ότι Εγώ βλέπω έγινε... να έρχεται και η τιμωρία. Δεν το βλέπω. Και ήδη, είναι αργά. Και ήδη λοιπόν... ότι έγινε η παρατήρηση, είδατε ότι οδήγησε δηλαδή και σε μία ε... βρίσκεται... αναδιατύπωση. Δηλαδή αυτό, αυτές οι παρατηρήσεις λέτε ότι βρίσκονται στην αρμοδιότητα της θέσης σας. Απολύτως. Να. Αυτό περιγράφεται κάπου... Στα άρθρα, νομίζω ότι είναι το 11 του κανονισμού, που περιγράφει ακριβώ και τι αρμοδιότητε του Προέδρου και τη Προέδρου τη Βουλή. Ναι. Αλλά και στα άρθρα εκείνα του κανονισμού που περιγράφουν τον τρόπο διεύθυνση τη συζήτηση. Ναι, έχω την εντύπωση ότι αν καθίσετε να τα συζητήσετε αυτά, επειδή έχουν γενικότητα. Ε, δεν θα βγάλετε άκρη, δεν είναι σαφές μέχρι πού μπορεί να παρεμβαίνει ο πρόεδρος ε, της Βουλής. Ακούστε κυρία Στάι, εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο για τον τρόπο διεύθυνσης, Μετά, αλλά να οφείλω, σας πω όμως οφείλω, κάτι οφείλω άλλο. να επισημάνω ότι σε, μία προηγούμενη, όμως, το σε μία προηγούμενη περίοδο, να. κατά την οποία οι προεδρεύοντες ε, πραγματικά μετέρχονταν αδιανόητων εκφράσεων, προέβαιναν σε αδιανόητες παρεμβάσεις στη συζήτηση έφταναν να κλείνουν τα μικρόφωνα, να προσβάλλουν τους ομιλούντες. Όλοι αυτοί η αναταραχή... Θεωρώ ότι δεν προσβάλλω. Θεωρούν όλοι ότι τους προσβάλλετε Θεωρώ εντομεταξύ. ότι δεν προσβάλλουν ο και κ. προσβάλλω Ο κύριος Θεοδωράκης είπε ότι τους βαθμολογείται ως μαθητές. Ε, είπατε κάποια στιγμή στον κύριο Σαμαρά ότι ήταν προσβλητικός ο λόγος του. Ε, αυτά... Είναι η αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής. Θα σας πω... Έχω ε... την εντύπωση ότι σας στενεύει λίγο ο ρόλος. Καθόλου δεν με στενεύει no. ο ρόλος και να ξέρετε ότι δεν είμαι προσκολλημένη σε κανένα ρόλο που είναι συνειφασμένος με, το με κουδούνι. εξουσία. Αυτό το κουδούνι που το είχατε αφήσει ήταν πολύ ενοχλητικό και κουδούνιζε για να υποδεικνύει ότι έχει ξεπεραστεί ο χρόνος. Και στον, προ... στον πρώην Πρωθυπουργό, νομίζω, και στον κύριο Κουβεντιζάλη, έγινε αυτό. Ακούστε, εγώ αυτό, έχω γιατί επιλέξει. Το αφήνατε. Θα σας πω. Πάντα οι παραβίαση του χρόνου, ξέρουμε όλοι ότι γίνεται. Ξέρουμε και... που το λέτε. Και... Ε, πάντα γίνεται αυτό και στι βουλέ όλου του κόσμου. Μάλιστα. Γιατί στην προηγούμενη περίοδο, ξέρετε, υπήρχαν μέτρα ακραία έναντι Τα Γιατί... Υπερεύαινε για μισό λεπτό το χρόνο. Και προσωπικά έχω θυματοποιηθεί απολύτω από αυτό. Όμω, εμένα είναι επιλογή μου σε αυτή την περίοδο να αφήνω Άνεση χρόνου. Mm -hmm. Και έτσι, ενώ ο προβλεπόμενος χρόνος ήταν 5 λεπτά για τους α, πολιτικούς mm -hmm. αρχηγούς, έφτασαν να μιλήσουν ο κύριος Σαμαράς 27 λεπτά και ο κύριος Βενιζέλος, νομίζω, α, κάτι παραπάνω. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι... Και αυτό χωρί να του διακόψω, χωρί να αρχίσω τους να, να χτυπάω. Τους το τους υπάρχει μετράτε, αυτόματο. Και τρι, υπάρχει το υπάρχει αυτόματη καταμέτρηση. Και, και του το έλεγα γιατί κυρία Στάι, με αντίστροφο ακριβώ επιχείρημα, οι ίδιοι άνθρωποι παραπονιούνταν. Σε προηγούμενη ευκαιρία, ότι αφήνω πολύ χρόνο να μιλάνε και ότι επιτρέπω υπερβάσει. Ξέρετε, Α. κάποια στιγμή κάποιο πρέπει να επιλέγει. Εγώ επιλέγω την υπέρβαση του χρόνου. Όπω ε, ε, έλεγα ότι δεν είναι ουσιαστικό να μαλώνουμε για δύο λεπτά παραπάνω όταν ήμουν βουλευτή και τα διεκδικούσα, ναι, γιατί... με τον ίδιο τρόπο δίνω άπλετο ναι. χρόνο. Και η προχρεσινή συζήτηση. Δεν συζήτηση... το, το θέμα μαζί σα, αφού και οι προηγούμενοι, όπω λέτε, πρόεδροι τη Βουλή παραβίαζαν τον χρόνο ή Όχι, δε... δεν Εκφράσει οι οποίε ότι... ήταν σκληρέ με εσά, τι συμβαίνει, Γιατί αυτό που σα είπα στην αρχή, του έχετε κάνει όλου έξαλου. Γιατί αυτό είναι... πραγματικά θέλει μια απάντηση. Ε... Ε, όχι από μένα πάντω. Ε, αν θέλετε να σα δώσω εγώ την απάντηση, θα σα πω <laughs> ότι ε, ενδεχομένως κάποιοι <laughs> θεώρησαν <laughs> ότι ε, κάνοντας δημόσιες δηλώσεις Φερρυπίν, ότι θα στηρίξουν ε, την υποψηφιότητά μου, την πρόταση του. Τη κυβέρνηση για την εκλογή μου στη θέση τη Προέδρου, θεώρησαν να. ότι λέγω, κάνοντας δηλώσεις στήριξη, δηλώσεις τις οποίες ούτε διεκδίκησα, να. ούτε επεδίωξα, ε, θα με επανέφεραν λοιπόν, σε μία στάση η οποία είναι άσχημη. Θα με ασύμβατη επαναφέρουν στην τάξη, με γιατί τις, πρέπει να πάμε αρχές στο πρώτο μα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να κάτσουμε μέχρι το πρωί εδώ.